Βρεθήκαμε σήμερα εδώ σε ένα σωματείο επισητισμού μαζί με άλλα ταξικά σωματεία του νομού. Επισκεφθήκαμε τις υπηρεσίες της τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης Χανίων, όπως και το τμήμα της κοινωνικής επιθεώρησης. Αυτό που τονίσαμε στους ανθρώπους πάνω είναι η ανάγκη της περαιτέρω στελέχωσης από τη μεριά του κράτους των υπηρεσιών, αλλά και της ακόμα πιο δυναμικά, θα λέγαμε εμείς, παρουσίας τους στους ούτως ή άλλως ελέγχους που γίνονται στους χώρους δουλειάς. Βρισκόμαστε μπροστά στο άνοιγμα μιας τουριστικής σεζόν. Είναι πράγματα που μας απασχολούν και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τα αφήσουμε πίσω. Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων έχει μεγάλη σημασία για εμάς, ακόμα και για τον επισκεπτών που θα έρθουν κοντά μας. Και με βάση όλα αυτά, βέβαια, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε μπροστά και όλο αυτό το θέμα που βγαίνει στις μέρες μας ακόμα πιο επιτακτικά, δηλαδή 12 μήνες τώρα, αυτά που δεν έχουν γίνει ουσιαστικά στον τομέα υγείας, είτε με τις περαιτέρω θέσεις εργασίας που πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, με υγειονομικούς αλλά και γιατρούς, αλλά και για τις εγκαταστάσεις που λείπουν, έτσι, για τις ΜΕΘ που λείπουν από όλη την Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει, ότι δεν είναι θέμα κάποιον λάθος χειρισμός, αλλά επιλογή από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για να συμβαίνει αυτό. Εκ μέρους του Συνδικάτου Κατασκευών Χανίων βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε επίπεδο παρέμβαση, προσπαθώντας να αναδείξουμε τα σοβαρά θέματα στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλους τους εργασιακούς χώρους αλλά και στους χώρους των κατασκευών, ζητώντας άμεσα περισσότερους ελέγχους σε όλους τους εργασιακούς χώρους, γνωρίζοντας πάντοτε την εντατικοποίηση και αναδεικνύοντας και εδώ στα σώματα επιθεώρησης τα σοβαρά θέματα εντατικοποίησης και εκμετάλλευσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι, αλλά και το φόβο, την τρομοκρατία και την ανασφάλεια που υπάρχει σε επίπεδο καταγγελιών όσον αφορά τα σοβαρά θέματα που υπάρχουν. Από το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ήρθαμε σήμερα εδώ μαζί με τα υπόλοιπα ταξικά σωματεία της πόλης για να διεκδικήσουμε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εντατικούς ελέγχους και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Ιδιαίτερα για το κλάδο, ζητήσαμε το ασφαλές άνοιγμα των χώρων μας. Όλο αυτό το διάστημα, οι χώροι δουλειάς και ιδιαίτερα τα σούπερ μάρκετ έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Η προστασία της υγείας των εργαζόμενων και των καταναλωτών υποβιβάζεται κάτω από την ανάγκη της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων και θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους. Σαν Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ σε όλους τους συναδέλφους, να γίνεται τακτική απολύμανση και καθαριότητα των χώρων δουλειάς, να καταβληθούν μισθοί και επιδόματα χωρίς καμία καθυστέρηση, να δοθεί άδεια στους συναδέλφους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη και να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με εξοπλισμό, ΜΕΘ, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας.